Καλή σας μέρα φίλες και φίλοι. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Ο Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο της Φωνής της Ελλάδας. Ο Παναγιώτης Ιατρίδης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Στέλλα Κλιάνα στην αρχισυνταξία. Και σήμερα θα ταξιδέψουμε πολύ μακριά και όμορφα σε ιστορίες από αυτές που δεν ξεχνιούνται, που είναι εδώ κοντά μας για να μας θυμίζουν τι ωραίο που ήταν το ποδόσφαιρο κάποτε και τι ωραίο θα θέλαμε να είναι με αυτά τα δεδομένα. Σήμερα η μεγάλη μορφή του ελληνικού ποδοσφαίρου που λέγεται Νίκος Χριστίδης είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι το πρόσωπο της ημέρας, είναι ο καλεσμένος μας και σε πολύ λίγο θα τον έχουμε κοντά μας για να μας πει ιστορίες από παλιά, από τον Άρη, από την ΑΕΚ, τη θρηλυκή εκείνη πρόκριση με την Queen's Park Rangers και την απόκρουση των δύο πέναλτι που έδωσε ουσιαστικά την πρόκριση στην Ένωση και πολλά πολλά άλλα. Θα συζητήσουμε για το ποδόσφαιρο του τότε, για το ποδόσφαιρο του σήμερα. Θα πούμε και για τον Πελέ που χθες αυτή η παγκόσμια ακτινοβολία ποδοσφαιρική μορφή έφυγε από τη ζωή. Έχουμε πολλά να πούμε. Αλλά λέω να δώσουμε το στίγμα της ημέρας πρώτα, όπως κάνουμε καθημερινά, δηλαδή να δούμε την ταυτότητα της ημέρας. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι γιορτάζει σήμερα η Ανυσία. Εγώ, παιδιά, το όνομα αυτό δεν το έχω ξανακούσει, για να είμαι ειλικρινής. Σαν σήμερα το 1963, με εισήγηση του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου, διαλύεται η Βουλή και προκυρήσονται εκλογές για τις 16 Φεβρουαρίου του 1964. Η εντολή σχηματισμού υπηρεσιακής κυβέρνησης ανατίθεται στον Ιωάννη Παρασκευόπουλο. Το 1963 επίσης χαράσεται η πράσινη γραμμή στη Λευκωσία. 1966 εκδίδεται η απόφαση για τη δολοφονία του βουλευτή Γρηγόρη Λαμπράκη. Καταδικάζονται για θανατηφόρο, σωματική κάκωση, συνέργεια η Σπύρος Γκοτσουαμάνης 11 χρόνια, Εμμανουήλ Εμμανουλίδης 8,5 χρόνια και για διατάραξη οικιακής ειρήνης άλλα 8 άτομα, ποινές κάτω του έτους. Αυτά όλα τα ολίγα για τη δολοφονία μιας μεγάλης μορφής. 1970, ο Πολ Μακάρτνεϊ με αγωγή του ζητά την διάλυση των Beatles. 1975, λίγη η δίκη του Πολυτεχνείου, Ιωαννίδης, Βαρνάβας και Ντερτιλής καταδικάζονται σε ισόβια, 17 κατηγορούμενοι καταδικάζονται σε ποινές φυλάκισης και κάθειρξης, ανάμεσά τους και ο δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος, 13 αθωώνονται. Σαν σήμερα το 1865 γεννιέται ο Ράντιαρντ Κίπλινγκ, Άγγλος συγγραφέας, βραβεύτηκε με Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1907, μοναδικό δημιούργημά του το «Αν», έτσι. 1937, Γκόρντον Μπάνκς, γεννιέται ο μεγάλος τερματοφύλακας, μιας και μιλάμε για τον Πελέ, είναι ο Βρετανός τερματοφύλακας, ένας από τους κορυφαίους του ποδοσφαίρου, του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, που έκανε εκείνη την απίστευτη απόκρουση, ήταν από τα πρώτα έτσι κινηματογραφικά ή έστω βίντεο της εποχής που υπήρχαν για να δούμε πώς σε μία κεφαλιά του Πελέ φεύγει από τη μία άκρη της εστίας του, ύπταται στην άλλη και διώχνει την μπάλα, πραγματικά μία απόκρουση από αυτές που ήταν αξέχαστες, πέρασαν στην ιστορία. Λέγεται ότι είναι η κορυφαία απόκρουση του κόσμου. Θα μας τα πει σε λίγο, να το σχολιάσουμε και αυτό με τον Νίκο Χριστίδη. 1957 γεννιέται ο Νίκος Πορτοκάλογλου. Το 1979 φεύγει από τη ζωή ο Ρίτσαρντ Ρότζερς, Αμερικανός συνθέτης, μέλος του περίφημου συνθετικού ντουέτου Ρότζερς και Χάμερστιν. Έγραψε ιστορία στα musical. Το 2003 φεύγει από τη ζωή η Ανίτα Μούι, επωνομαζόμενη Μαντόνα της Ασίας, τραγουδίστρια της pop από την Κίνα. Και το 2006 τελειώνει η ζωή του Σαντάμ Χουσέιν με τον τρόπο με τον οποίο τελείωσε από τους Αμερικάνους και τους συνεργάτες τους. Λοιπόν, πάμε να προϋποαντήσουμε τον Νίκο Χριστίδη με ένα τραγούδι που του αφιερώνουμε, όμορφο και ωραίο, με τη Σωτηρία Μπέλου, «Μα αεροπλάνα και βαπόρια». Πάμε! Καλημέρα, Νίκο Χριστίδη! Καλημέρα! Τι γίνεται, λοιπόν, πώς πάει? Πάει καλά. Ωραία. Και το καλά δεν σημαίνει ότι είναι καλά. Λέμε καλά για να μην ανοίξουμε συζήτηση. Ε, να ανοίξουμε συζήτηση, και αυτό είμαστε εδώ. Δεν χρειάζεται. Άστο τώρα. Αλλά έχουμε να κάνουμε, διότι χθες υπήρξε μια σημαδιακή ημέρα για τον ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Έφυγε ο Πελέ. Λέω έφυγε γιατί οι θρύλοι δεν πεθαίνουν. Απλά έφυγε από τη ζωή. Και αντί η θλίψη, πρέπει να χειροκροτήσουμε αυτόν τον άνθρωπο που μας έμαθε τόσα πολλά πράγματα, όχι μόνο στον τομέα του ποδοσφαίρου, αλλά στον τομέα της ζωής, της καθημερινότητας. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος ήταν κάτι το καινοτόμο μέσα στο ποδόσφαιρο, κάτι το ασύλληπτο, και για να μπορέσουμε να καταλάβουμε μία σύλληψη για μία προσπάθειά του
την οποία την έκανε μέσα σε 10 δευτερολέπτου, χρειάστηκαν ολόκληρες οι επιτροπές να εξηγήσουν αυτή την πράξη, την ενέργεια, δεν ξέρω πόσο καιρό. Αυτά εδώ είναι τα οποία σημάδευσαν και όλοι γνωρίζουν τον Πελέ και από την παρουσία του, όταν τον δούμε που είναι ο Πελέ, και όταν ακούσουν το όνομά του έχουν τόσα πολλά να πούνε. Ναι. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής, Νίκο. Ναι. Με έβαλες πολύ ωραία, δηλαδή σαν να τα είχαμε συνοηθεί από πριν, γιατί ναι. Μας έτυχε και αυτό το συμβάν χτες, το ναι. Δυσάρεστο σίγουρα, και ναι. Σίγουρα ο κόσμος θέλει να ακούσει τον Νίκο Χριστίδη να μιλάει για τον Πελέ. Ήτανε στη γενιά σου, εσύ πιο μικρός βέβαια, τον έβλεπες και τον θαύμαζες, αλλά ήταν η εποχή εκείνη που το ποδόσφαιρο ήταν διαφορετικό, που ένας 17χρονος πήγε στο παγκόσμιο κύπελο και έγραψε ιστορία. Ήταν αλλιώς τα πράγματα. Θα μπορούσε σήμερα με τα δεδομένα του σημερινού, ας το χαρακτηρίσουμε μοντέρνο ποδόσφαιρο, να βγει ένας παρόμοιος παίκτης όπως ο Πελέ, ή ας πούμε ότι είναι στην ίδια κλάση ο Μέση που θεωρείται τώρα, λέγεται και γράφεται ότι είναι ο καλύτερος παίκτης του κόσμου? Μια πολύ ωραία πάσα μου έκανε, Νικόλα, για να γυρίσουμε λίγο στις παλαιές εποχές του ποδοσφαίρου, όπου στα παγκόσμια κύπελα, που ήταν η κορυφαία διοργάνωση, οι φίλαθλοι δεν είχαν καμία πληροφόρηση ποιο θα είναι το ρόστερ, ποια θα είναι η σύνδεση, ποιοι είναι οι καλοί ποδοσφαιριστές των ομάδων που θα ερχόντουσαν, ιδίως από την Νότια Αμερική. Δεν ξέραμε απολύτως τίποτα. Και ξαφνικά βλέπαμε όλες αυτές τις αποκαλύψεις, όπως μου συνέβη σε ένα παιχνίδι στο παγκόσμιο κύπελο του 1958. Έχω διαβάσει ότι θα έπαιζε Βραζιλία Σοβιετική Ένωση και πήγαν την τελευταία προπόνηση η Σοβιετική Κατάστροφη του ποδοσφαίρου. Λοιπόν, ναι. Και είδαν την προπόνηση, του λέει, εντάξει, τις παίζουμε αυτούς. Πού να σκεφτούν ότι οι δύο αλλαγές που έγιναν με τον Καρίντσα δεξιά και τον Πελέ πίσω από το Σέντερ Φορ θα τους έκαναν τη ζωή κόλαση. Ναι. Δεν το ξέρουμε. Ιδιαίτερα αυτή ο Πελέ ήταν άγνωστος. Ζήσαμε εκείνη τη στιγμή. Τώρα μας πληροφορούν τα πάντα. Εμένα αυτό πράγμα δεν μ' αρέσει. Ναι. Μετά έτυχε κάτι άλλο. Υπήρχαν σχολές ποδοσφαίρου. Άλλη αντίληψη αγωνιστική είχαν της Νοτιού Αμερικής, άλλη και πολλές σχολές στην Ευρώπη. Δηλαδή, στη Μεγάλη Βρετανία, Αγγλία και Σκωτία είχαν διαφορετική αγωνιστική αντίληψη. Οι μεν Άγγλοι ήταν χτυπάμε την μπάλα και τρέχουμε. Οι δε Σκοτσέζοι είχαν το τίκι-τάκα, κράτημα της μπάλας. Στην Ευρώπη μέσα, ιδίως εκείνες τις πόλεις που είχαν τις ομάδες, τις εξαιρετικές, τις παραδουνάβιες πόλεις, που είχαν φτιάξει και μία διοργάνωση, δεν θυμάμαι το όνομά τους, φοβέρες ομάδες. Ναι. Μία, να σου πω, Χόλμεν, του Πούσκας. Ναι, Ουγγαρία τώρα, έτσι. Τον αστέρα του Βελιγραδίου. Την εθνική ομάδα της Σέτιας, όπως το λένε, την Αυστριακή. Την Μπούντερ, την εθνική ομάδα αυτή. Mm-hmm. Λοιπόν, φοβερή. Δεν είχαμε καμία πληροφόρηση και πηγαίναμε και το βλέπαμε διαζώσεις και πρώτη προβολή. Και ό,τι γράφαν τότε οι εφημερίδες, έτσι. Αυτό το πράγμα μάθε περισσότερο από ό,τι τώρα. Ξέρουμε τα πάντα. Ναι, ναι. Ξέρουμε τα πάντα. Δηλαδή, είναι σαν να πηγαίνουμε σε ένα θέατρο να παρακολουθήσουμε ένα έργο το οποίο το έχουμε διαβάσει ένα βιβλίο. Ναι, και να αποτυπώνεται ακριβώς. Λέξη προς λέξη. Στην περίπτωση εκείνη, θαυμάζουμε την τέχνη του ηθοποιού. Στην απόδοση του ρόλου του ήρωα του έργου. Ενώ την άλλη είχαμε και το ένα και το άλλο. Δεν γνωρίζουμε τίποτα. Ένας πλήρης ευνηδιασμός. Αλλά ευχάριστος, μεγαλειώδης. Νίκο μου, να σε βάλω στο δίλημα, γιατί πολλοί κόσμος το συζητάει. Έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση. Πελέ ή Μαραντόνα, και εσύ ως κάποιοι βάζουν και το Μέση μέσα στους υποψήφους για κορυφαίους ποδοσφαιριστές του κόσμου όλων των εποχών. Σωστά, σωστά. Πολύ ωραία ερώτηση. Προσωπικά εγώ δεν πιστεύω στα γκάλο. Δηλαδή, εάν ο κόσμος δημιουργήσει μία ψηφοφορία και δώσει πιο πολλές προτιμήσεις, τον είναι και ο καλύτερος. Όχι, ο καθένας έχει τη δική του προτίμηση. Εγώ, για να ξεκαθαρίζουμε, δέχομαι
θα μιλήσω για τον Πελέ και τον Μαραντόνα και τα λοιπά. Αλλά εγώ προτιμώ τον Καρίντσα. Δεν είναι δυνατόν, εγώ που ήμουν εδώ στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, να μην έχω ζήσει αυτό το οποίο είσαι ο Βραζιλιάνος, τη χαρά της Κυριακής, έτσι το λέγανε. Και όταν είδα την κηδεία του, από την τηλεόραση, τρελάθηκα. Δηλαδή, τι λατρεία ήταν αυτή. Καταλαβαίνω τι συναισθήματα έδωσε ο Γκαρίντσα σε αυτόν τον κόσμο. Να πούμε, Νίκο, με εδώ, συγγνώμη που σε διακόπτω, για τον Γκαρίντσα, γιατί οι νεότεροι μπορεί να μην το γνωρίζουν, ότι είχε και ένα πρόβλημα ανατομικό, δηλαδή το ένα του πόδι ήταν πιο κοντό από το άλλο. Έτσι. Είχε γίνει συζήτηση ολόκληρη τότε για το πώς αυτός ο ποδοσφαιριστής κούτσενε στην αρχή και διόρθωσε τα πάντα και έκανε αυτή τη μαγική τρίπλα που έχουμε δει εμείς μόνο σε βίντεο. Έτσι. Επειδή έχω παρακολουθήσει κάποιες συνεντεύξεις Βραζιλιάνων δημοσιογράφων, οι οποίοι έζησαν τη μεγαλοπρέπεια του ποδοσφαίρου και έγραφαν στις εφημερίδες τους, είχαν πει ότι ο Γκαρίντσα, το θέμα μας είναι ο Πελέ, το τελευταίο που θα πω είναι αυτό. Λοιπόν, ο Γκαρίντσα δεν έπρεπε να παίξει ποδοσφαίρο, γιατί ήταν ανάπηρος. Πάνω το πόδι και κοντά από το άλλο. Δεύτερον, ήταν πότης. Ήταν αλκοολικός. Δεν μπορεί ένας αλκοολικός να γίνει ποδοσφαιριστής. Τρίτον, δεν γυναικάς. Όλα αυτά ήταν απαγορευμένα και πράγματα τα οποία... Αυτά τα ακολούθησε και ο George Best, έτσι, κατά σειρά, όπως λες, τα δύο τελευταία και τα πήγε πολύ καλά και στα δύο πάντως. Κοίταξε, υπάρχει κάτι που λένε ότι οι δύο ποδοσφαιριστές θεωρούνται ότι έδωσαν αυτοί με την προσωπική τους παρουσία και ποδοσφαιρικές ενέργειες τα παγκόσμια κύπελα στη Βραζιλία και στην Αργεντινή. Ο ένας είναι ο Γκαρίντσα, το Κύπρο του 62 στην Χίλη, και ο άλλος είναι το 86 με την Αργεντινή. Εν πάση περιπτώσει, ο Πούσκας μας έλεγε τότε ότι όταν εμείς του λέγαμε, έλα μα τι είναι αυτή εδώ, εσύ είσαι ένα ωραίο πρώτος. Όχι βρε μαλάκο, έλεγε. Συγγνώμη για το γέλιο. Και Μαραντόνα είναι στα άστρα. Όλοι οι άλλοι είμαστε κάτω, στη γη. Δεν γίνεται καμία σύγκριση μεταξύ των παικτών, των δύο αυτών που είναι στα αστέρια, με έναν γήινο μεγάλο ποδοσφαιριστή. Αλλά και δεν θα κάνουμε σύγκριση και συναγωνισμό μεταξύ των δύο κορυφαίων ποδοσφαιριστών. Αυτό είπε και εγώ συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπε. Μάλιστα. Έτσι είναι. Αυτή είναι στα αστέρια πάνω. Όλοι οι άλλοι είμαστε κάτω, λέει. Μεταξύ μας να κάνουμε. Πού να... Δεν επιτρέπεται να κάνουμε σύγκριση με το απάνω. Δεν να κάνω σύγκριση με το Θεό μου. Αν είναι δυνατό. Δεν γίνεται. Ό,τι πει ο στρατηγός αφού το είπε. Τέλος. Έγραψε. Λοιπόν, ναι. Πάμε στον Νίκο τον Χριστίδη τώρα. Ναι. Πάμε πίσω στο 1958, 14 ετών αν δεν κάνω λάθος, ξεκινάς στις ομάδες νέων του Άρη Θεσσαλονίκης, από μικρός τον Άρη, έτσι. Όχι, Αριανός, ο πατέρας μου, όταν είχε ανοίξει το γήπεδο ο Χαριλάου και λειτουργούσε αυτό το οποίο υπάρχει και τώρα, με έπαιρνε μαζί του. Ποτέ δεν μου είπε ο άνθρωπος γίνει Αριανός, εγώ μόνος μου έγινα. Λοιπόν, και υπήρχε μία περιπέτεια, μία προτίμηση του ΠΑΟΚ. Είναι γεγονός αυτό. Αλλά η ζωή αποφασίζει για μένα, δεν αποφασίζω εγώ για τη ζωή μου. Προτίμηση όταν του ΠΑΟΚ στο πρόσωπό σου δηλαδή εννοείς. Το 56 ήμουν 12 χρόνων. Ναι. Δεν είναι 12. Ναι. Ένας γνωστός ΠΑΟΞής στη γειτονιά μου, με είδε φαίνεται και λέει να σε πάρουμε στον ΠΑΟΚ. Δεν δουλεύω με τον ΠΑΟΚ, ο Μαριανός δεν πάω στον ΠΑΟΚ. Όχι, λέει, θα το κανονίσουμε. Έλα, τι να, δεν γίνεται. Την άλλη μέρα μου λέει θα έρθει ο Βίλη. Ο Βίλη ήταν ο προπονητής, μια μεγάλη φυσιογνωμία που έκανε, έχει ειδικότητα στα νέα παιδιά. Όταν εμένα μου είπε θα έρθει εδώ να σε δει ο Βίλη, κολακεύτηκα. Εντώθηκα. Του λέει εντάξει. Πάμε, κάνουμε προπόνηση κάτω στο Συντριβάνι, το παλιό του γήπεδο, στο Πανεπιστήμιο εκεί. Στο Αριστοτέλειο. Ναι, λοιπόν, πάμε εκεί, κάνουμε μόλις με βάση την εστία εμένα ο τέτοιος, ο τρόμαξε με τα βοκάρια και τα λοιπά, το σημαντικό εστία. Λέει, κάνει προπόνηση σε 2 λεπτά,
σταματάει και με παίρνει από το χέρι και με πάει στον τσαρπανά το συγχωρεμένο. Να του κάνει το αμέσως δελτίο. Ο τσαρπανάς είχε κάτι φίλους και πήραν ούζο. Εμένα με συνόδευε ο πατέρας μου. Του λέει, μπαμπά, αυτό και αυτό. Κάτσε μου, να δούμε τι θα γίνει. Δεν έχετε να με φέρει εμένα, να με πάει μέσα στο σημείο και να υπογράψω τέτοιο. Δεν νομίζω να υπέγραμμα. Δεν νομίζω. Λοιπόν, φύγαμε. Η επόμενη προπόνηση, πάω στο γήπεδο του ΒΑΟΚ, βρέχει, αναβάλλεται. Τη μεθεπόμενη ήταν η Μεγάλη Πέμπτη. Μαθαίνω όμως ότι ο Άρης κάνει τσικό με τον Κλεάνδη Μικελίδη. Τροχάδι είναι εγώ. Τελείωσε η ιστορία. Και πήγε στον Άρη. Έτσι έγινε, δηλαδή. Αυτό δεν το ξέρω. Έτσι ακριβώς έγινε. Έτσι ακριβώς. Παραλίγο να καταλήξει τον ΠΑΟΚ, δεν το ξέρω, ειλικρινά. Λοιπόν, ξεκινάει μια καριέρα πάρα πολύ δυναμική. Φτάνεις με τον Άρη να δειχθείς κυπελούχος Ελλάδας το 1970. Ναι. Συνολικά 264 συμμετοχές με τον Άρη. Θα πούμε και για την περιπέτεια και την αποκατάσταση αυτής. Αλλά θέλω να μου πεις για εκείνη την ομάδα του 70. Λένε κάποιοι, εγώ Αριανός δεν είμαι, το ξέρεις, αλλά λένε κάποιοι ότι αυτός ο Άρης ήταν ο καλύτερος όλων των εποχών. Και όχι εκείνος που παραλίγο να πάρει το πρωτάθλημα στον Παράζ με τον Ολυμπιακό και είχε μετά τις επιτυχίες τις μεγάλες στην Ευρώπη με την Περούτζια κλπ. Ναι, λοιπόν, σου πω. Η ομάδα αυτή που πήρε το κύπελο δεν ήταν τυχαία υπόθεση. Ξεκίνησε από την διαδικασία των Παράζ, της παραμονής στην εθνική κατηγορία, του 1963. Ο Άρης μπλέχτηκε με τα Παράζ. Ήταν 4 ομάδες και η μία έπεφτε. Ο Άρης Καλαμαριά Προοδευτική και ο Πανεγιάλιος. Και δείχναμε στο πρώτο παιχνίδι την Προοδευτική 3-1 και σχεδόν εξασφαλίσαμε την παραμονή μας. Έγινε ένα ξεκαθάρισμα και μπήκαν παιδιά από τα Τσικό, έτσι λεγόντουσαν τότε. Σιγά σιγά κάναμε μεταγραφές, δηλαδή ήρθε ο Σιρόπουλος, ήρθε ο Κεραμιδάς, ήρθε ο Δεμήρης. Αγοράσαμε μετά, ο Άρης αγόρασε τον Αλμπάντη. Ο Δεμήρης από την ΑΕΚ, έτσι. Του ΣΟΑΕΚ, ναι. Λοιπόν, τον Αλμπάντη, τον Παπαϊωάννου και άλλα παιδιά που πήραμε. Και αυτή η ομάδα δούλεψε με έναν καλό προπονητή, πολύ συντηρητικό, αλλά πάντοτε στο αντικείμενο του ποδοσφαίρου, τον Μπάλφη. Μετά από 3-4 χρόνια, αφού μπήκανε ορισμένα γρανάζια στις θέσεις τους, ήρθε ένας προπονητής θεωρητικός. Ήταν ο Γκλίσοβιτς. Οι ιδέες του, οι σκέψεις του, μας βοήθησαν πάρα πολύ. Και μετά, αφού τελείωσε αυτό, ήρθε ο Σιβεριάνο Κορέα, ένας Πορτογάλος, ο οποίος το επάγγελμα, ο άνθρωπος ήταν δημοσιογράφος. Τι είχε όμως, παρέλαβε μία δουλειά έτοιμη. Τι ήθελε να γίνει σε αυτή τη δουλειά, να σταματήσουν τα πρέπει και τα όχι. Μπείτε μέσα και εκφράστε τον εαυτό σας. Αυτό εδώ έδινε κάθε Κυριακή ένα ποδοσφαιρικό θέαμα. Θυμάμαι, πηγαίνουμε στην Αθήνα και είχαμε δεν ξέρω πόσες χιλιάδες φιλάθλους από άλλες ομάδες να παρακολουθήσουν αυτή την ομάδα. Γι' αυτό αυτή η ομάδα που είχε μέσα άτομα, δηλαδή ένας ποδοσφαιριστής σαν τον Δεμήρη, δεν ήταν μια σπάνια περίπτωση. Ένας ποδοσφαιριστής σαν τον Σιρόπουλο ήταν επίσης σπάνια. Ένας ποδοσφαιριστής σαν τον Κεραμιδά, ο οποίος ήταν ένα ταξί όργωνε όλο το γήπεδο, μεγάλη υπόθεση. Σιγά σιγά δέναμε και την άμυνά μας και είχαμε μπροστά τον Αλεξάδη, ο οποίος τον γκολ ήξερε, φοβερός. Έβαλε δεξίο πόδι, αριστερό κεφάλι, πάνω κάτω, σιγαγόνα, έβαλε γκολ. Μπάλε πήγαινε μέσα. Ο Κωνσταντινής ταχύτητος τεχνίτης, ήρθε ο Παπαϊωάννου, δεθήκαμε παντού. Αυτή την ομάδα θυμάται ο κόσμος γιατί έφερε τίτλο. Και πάμε τώρα στην άλλη ομάδα. Εγώ το έχω πει πολλές φορές ότι τέτοιο σύνολο που είχε η ομάδα του Άρη προς το τέλος δεκαετίας του 70 δεν είχε ποτέ ο Άρης. Μα εμάς λέω, ναι. Αλλά τέτοιο σύνολο, μιλάω για το σύνολο, δεν έχω ξαναδεί. Ένα φοβερό σύνολο. Αλλά δεν κατόρθωσε να πάρει έναν τίτλο. Γιατί ο Άρης μετά από αυτήν την ιστορία του 70, και εδώ δεν είναι τυχαίο αυτό που θα σου πω. Τι έγινε, αντί να πάρουμε, να εξηγήσουμε με ποιον τρόπο, κύριε, κερδίσαμε το κύπελο,
Δεν το κάναμε, πανηγυρίζαμε. Τόσο πολύ εμείς, οι δε παράγοντας, αρχιδιαμάχη ποιος θα πάρει το μεγαλύτερο κομμάτι της δόξας. Και γίναμε ένα μπάχαλο. Το κομμάτι της πίτας, μάλιστα. Βεβαίως. Μάλιστα. Εδώ έχω να πω, το ξαναπεί και πρέπει να το λέω για να μαθαίνουμε. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ιτήθηκε στο τελικό, τι έκανε? Δεν είπε τίποτα, το βούλωσε, κάθισε. Εργάστηκε καλά, χρειάστηκε να κάνει μεταγραφές για να κλείσει τρύπες, το έκανε και σιγά σιγά αυτή η ομάδα πήρε και κύπελο, αλλά έπαιξε και το καλύτερο ποδόσφαιρο από κάθε άλλη ελληνική ομάδα τη δεκαετία του 70. Διότι πρώτη φορά έχω δει ελληνική ομάδα να παίζει κάθετο και γρήγορο ποδόσφαιρο. Μάλιστα. Και πήρε και το πρωτάθλημα το 75-76. Η παρουσία του ΠΑΟΚ και η επιτυχία του ΠΑΟΚ με βοήθησε πάρα πολύ. Γιατί εγώ ήθελα να ξεπεράσω τον ΠΑΟΚ. Πώς να το ξεπεράσω, με το να τον κερδίσω? Όχι. Να ξεπεράσω αυτό που θέλει να πετύχει. Τι πέτυχε? Κύπελο. Θα ξαναπάρω και δεν πήρα Κύπελο ξανά. Πήρα πρωτάθλημα. Δεν πήρα ποτέ πρωτάθλημα. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω οι Αριανοί. Και αυτό τραβάει δεκαετίες πίσω. Ναι. Αυτοί κρίνουν, όχι πρέπει να το πούμε και αυτά, κρίνουν τον Άρη όπως θέλουν. Αυτή είναι η πραγματική εικόνα του Άρη. Αυτοί που θα πούνε οι Αριανοί. Δεν είναι αυτοί. Εκείνο που έλεγα να σε ενδιαφέρει είναι πώς οι ανταγωνιστές σας σας βλέπουν. Τι εκτίμηση έχουν για σας. Σημασία δεν δίνουν. Ενώ δεν κάνει τίποτα, θα σέρνεστε συνέχεια. Δηλαδή, το ποδόσφαιρο είναι η καθημερινότητα, είναι μια σχολή που διαπλάθει χαρακτήρες και μάλιστα διαπλάθει δυνατούς χαρακτήρες. Όταν σου δίνουν αυτά τα ερίσματα, εσύ τι κοιμάσαι, αετόπετας? Πάρ' τα όλα, ζήμωσέ τα και βάρ' τα μέσα στο παιχνίδι στο μυαλό σου. Τίποτα. Τίποτα. Δεν γίνεται, κύριε. Γι' αυτό έχουμε πάει εκεί που έχουμε πάει. Έχει παίξει ο Άρης, Νίκο, στους τελικούς κυπέλλου, έχει παίξει δύο φορές πριν από το 70. Η μία φορά, θυμάμαι, είναι τη δεκαετία του 50, το 50, 1950 με την ΑΕΚ, 4-0 έκανε. 50, 70, 80, εδώ μία παρένθεση, ένας αγώνας νοκάουτ για το πρωτάθλημα. Και άλλες 4 φορές, 7 φορές παίξαμε τελικό, ας τα πούμε κυπέλλου, ή μάλλον τελικό για τίτλο. Χάσαμε σε όλα και δεν είναι μόνο ότι χάσαμε. Δεν πετύχαμε και γκολ. Μάλιστα. Τι σου λέει αυτό? Σου λέει, εσείς είστε εκεί που πήγαινε να μπει στο πανεπιστήμιο, θα δώσει εξετάσεις για τον διαγωγείο. Γυρίστε πίσω. Βάλτε μια σειρά σωστή στη ζωή σας. Τι είναι αυτά? Είναι τώρα 4 χρόνια, έχουν γίνει δεν ξέρω πόσες μεταγραφές, 4 χρόνια την ημέρα που ξέφυγε από τα χωράφια τότε, από τη Β' και Γ' κατηγορία που έβλεπε. Ναι. Και κάνει μια προσπάθεια να μπει στους ομίλους. Όταν εγώ μίλησα με τον πρώην πρόεδρο, λέω, τι στόχο έχετε? Λέω, έχουμε ένα στόχο. Ποιο στόχο? Να μπούμε στην Ευρώπη. Του λέω, δεν μου λες, η Ευρώπη τι είναι? Η Ευρώπη είναι χρήμα. Για να κερδίσει χρήμα πρέπει να κάνει ομάδα. Αν δεν κάνει ομάδα, πώς θα διεκδικήσει χρήματα? Είναι η τέταρτη, θα πάμε τώρα στην πέμπτη φορά προσπάθεια για να μπούμε στους ομίλους. Και εδώ είναι το άλλο που χαίρονται. Γιατί λέει, πες μες στην Ευρώπη. Ποια Ευρώπη δεν σου λέω, παίζετε. Αυτό που κάνετε και χάνετε είναι αυτές οι εξετάσεις που δίνουν οι μαθητές του Λυκείου για να μπουν στο πανεπιστήμιο. Διότι αν αποτύχουν στις εξετάσεις δεν μπαίνουν. Αυτό ακριβώς έχει παθαίνει 4 χρόνια τώρα. Πάντως στον πέμπτο. Μάλιστα. Δεν το καταλάβετε. Μάλιστα. Νίκο μου, θέλω να πάμε πίσω. Θέλω να πάμε στην δεκαετία του 70. Ναι.
την περίοδο 1973-74 ο Άρης έχει ξεκινήσει καλά. Εσύ πηγαίνεις πολύ καλά κάτω από τα goal post. Έχεις δεχτεί μόλις 3 τέρματα μέχρι σε εκείνο το σημείο του πρωταθλήματος. Σε 13 παιχνίδια. Και έρχεται. Εγώ δεν τα δέχτηκα, η ομάδα μου τα δέχτηκε. Η ομάδα. Έχεις δίκιο. Ο Άρης δέχτηκε 3 τέρματα. Πάμε λοιπόν στις 30 Δεκεμβρίου του 1973. Σαν σήμερα δηλαδή, έτσι. Και ο Άρης παίζει με τον Ολυμπιακό. Εκεί ο Άρης δέχεται 3 τέρματα και στο 66ο λεπτό ο τότε πρόεδρος της ομάδας, ο Νίκος Καμπάνης, δίνει με νεύμα εντολή να σε αντικαταστήσουν. Και δημιουργείται μια ολόκληρη ιστορία όπου μπλέκεσαι σε μια σκευωρία, όπως αποδεικνύεται στην πορεία, υπόθεση δωροδοκίας, μπαίνει σε τιμωρία και αποκλεισμό 3 ετών ο Νίκος Χριστίδης, και από εκεί που είναι στα πάνω του, στα ντουζένια του, είναι και θεωρείται, αν όχι ο κορυφαίος, ένας από τους κορυφαίους τερματοφύλακες της Ελλάδας, πέφτει σε δυσμένεια. Το καθεστώς όλο που λειτουργεί με τους τρόπους που λειτουργούσε εκείνη την περίοδο, τον θάβουν τον Νίκο Χριστίδη και αλλάζουν πολύ τα δεδομένα. Θέλω να μου πεις για αυτή τη μαύρη σελίδα στην ποδοσφαιρική σου ιστορία. Λοιπόν, πρώτον, γιατί με ξέχασες όταν έκανες αναφορά σε διάφορες άλλες μνήμες. Ο Τάδη γεννήθηκε, ο άλλος πέθανε, ο άλλος έκανε εκείνο. Δεν ανέφερες αυτή την ημερομηνία, 30 Δεκεμβρίου 1973, αυτή η δική μου περίπτωση. Λοιπόν, είδε το παιχνίδι. Εγώ είχα μια προστριβή με τον πρόεδρο, τον Καμπάνη. Ένα άνθρωπο ο οποίος ήταν αδίστακτος, ένας άνθρωπος ο οποίος, πολύ το λέγανε αυτό, δεν έχει αρχές, επικίνδυνος, και πάντα πρέπει να προσέχεις, και ένας επικίνδυνος ο οποίος χτυπάει ύπουλα. Δηλαδή έχει χτυπήσει πολλούς ανθρώπους από πίσω, τη στιγμή που ήταν άλλος κόσμος δίπλα στον άνθρωπο αυτόν. Γιατί? Για να μας χωρίσουν. Τρασίδηλος. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Είναι πρόσδεσο, έχω εγώ μία προστριβή με το κηλικείο. Δεν εκδικώ το κηλικείο. Δεν δίνει σε μένα και τα δίνει σε άλλους δύο ποδοσφαιριστές. Στον Σπυρίδωνα και στο γαμπρό του Αλεξιάδη. Δηλαδή, αν δεν ήταν ο Αλεξιάδης, δεν το έπαιρνε ο γαμπρός. Μια άνθρωπη ήταν. Ήταν ο αδερφός της γυναίκας του. Εν πάση περιπτώσει, δεν είσαι ποδοσφαιριστές. Εάν δεν έδινε σε ποδοσφαιριστή, δεν θα μιλήσω τίποτα. Όταν όμως είδα αυτό το πράγμα, του λέω, θέλω κι εγώ. Γιατί με απέτυχε. Αλλά από διοίκηση, απόφαση διοίκηση. Δεν ήταν απόφαση διοίκηση. Ήταν απόφαση δική του, γιατί ποτέ με τον Καμπάνη πρόεδρο δεν υπήρχε διοίκηση. Υπήρχε ο ένας. Εάν δεν συμφωνούσε με την άποψή του, τον έδιωχνε. Το ξέρε μόνος του σύμβουλος και έφευγε. Να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή ήταν περίεργες εποχές τότε δικτατορίας κλπ. Υπήρχε, γιατί κάπου έχω διαβάσει και μια επώνυα ότι σε όλη αυτή την ιστορία υπήρχε και μια αντίληψη διαφορετική από τη δική σου, από τον Καμπάνη, και ξέρουμε που το πάνε, που το πάμε σε ό,τι αφορά τα του Καμπάνη. Υπήρχε κάτι τέτοιο, υπήρχε κάποια πολιτική χρειά, ότι αφήστε το μόνος, Χριστή. Μόνος το. Προσωπικό ήταν. Α, προσωπικό. Καμπάνης και μου. Μάλιστα. Λοιπόν, με είχε εμένα προγράψει. Και ενώ η ομάδα δέχτηκε σε 13 παιχνίδια, βγάλαμε όλα τα ντέρμπι και το τελευταίο αυτόν του Ολυμπιακού. Λοιπόν, και αυτό δεν πρόκειται να δώσει τίποτα. Καμία. Ενώ υπήρχε άλλη εποχή, πολύ νωρίτερα, που ήταν σκέψη και απόφαση δική του να με πρημοδοτεί εμένα ξεχωριστά. Όταν η ομάδα δεν δεχόταν γκολ, εγώ έπαιρνα διπλάσιο πριν. Αυτή είναι δική του απόφαση. Ναι. Όταν είσαι Γερμανή στα μάτια και μου λες αυτό και αυτό, και εγώ αυτή την εποχή έχω λέει, η ομάδα μου πάει πολύ καλά, γιατί δεν είναι μια ματιά να το συζητήσω. Όχι, δεν το όχι τι ήταν, κάποια στιγμή κάπου θα τον βρω, θα την ρίξω. Δεν θα είναι αυτός και θα υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος για να μπορέσουν να μας σώσουν. Ποιο ήταν αυτό? Η σωτηρία τους, ο Άρης. Όλοι σκεφτήκαν ότι τον Άρη δεν μπορεί να τον πειράξει κανένας. Ενώ έπρεπε να γίνει το αντίθετο. Διότι αν εσείς τέτοιους συκοφάντες, αν είχαν στοιχεία, δεν θα έλεγα τίποτα.
στοιχεία εγώ έφερα εις βάρος τους στο δικαστήριο. Λοιπόν, δεν θα έλεγα τίποτα. Θα έλεγα μια κανένα βλακία, θα πληρώσει. Αυτό δεν έχει τίποτα. Γιατί? Και βρίζει συνέχεια μέχρι την ημέρα της δίκης. Και πώς έγινε στο γήπεδο. Προηγείται ο Ολυμπιακός 1-0, 0-1, γίνεται 2-0-2 στο πρώτο ημιχρόνιο. Έγινε ένα σουτ που δεν ξέρω τι τριαγκάθρο, δηλαδή από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής. Και πετάγουμε εγώ, το μόνο που μπορούσα να κάνω να αποτρέψω την μπάλα να περάσει από τα δίκτυα. Και ρε φυλακτή μέσω ταχύτατος ο άνθρωπος που είχε ξεπετάγματα εξαιρετικά. Ο συγχωρημένος ο Μιχάλης ο Κρετικόπουλος κάνει το 0-2. Μια παρόμοια φάση γίνεται για στο δεύτερο εμφόρο του 66 κάπου εκεί. Και εκείνη τη στιγμή βλέπω αντιλαμβάνομαι αναμπρασμό στην κερκίδα. Και βλέπω εκεί τον πάγκο να σηκώνεται ο έφορος ομάδος, ο Ποζάνης. Ο δε προπονητής σαν τη βρεγμένη γάτα κάθισε στο βάθος του πάγκου. Ποιος ήταν τότε? Αν είναι δυνατόν ένα άνθρωπος αυτός. Ο Στάνκοβιτς. Λοιπόν, κρίθηκε και σου λέω τι δουλειά εγώ. Αυτοί έχουν διαφορές μεταξύ τους. Απλά κορφώ και εγώ στη μέση. Μα το συμβόλαιο με ενδιαφέρει να πάω. Λοιπόν, δεν είπε τίποτα. Σε τη στιγμή υπάρχει ένας προπονητής. Αυτός αποφασίζει. Εσύ με ποιο δικαίωμα, κύριε Ποζάνη, έφορος της ομάδας, παλαιός ποδοσφαιριστής, σηκώνεσαι και δείχνει μια ματιά στον πρόεδρο που είναι στην κερκίδα επάνω. Αυτό τι σημαίνει? Ότι το είχαν φτιάξει και περιμέναν τη στιγμή. Άμα θα δεις φωτογραφίες πώς μπαίνουν τα γκολ, θα δεις. Εκείνη τη στιγμή που εγώ αποτρέπω την μπάλα να πάει στα δίχτυα, υπάρχει εκεί μόνο στο Λομόναχος, εκεί στη ζωτικό, στο ζωτικό σημείο της μεγάλης περιοχής, μόνο στο κριτικό που θα σκοράρει. Ο οποίος δεν χαριζόταν με τίποτα. Πού είναι η άμυνά μας? Ναι. Πού είναι? Εντάξει, εγώ να πω ότι είναι έξα, εντάξει. Και εγώ χαίρομαι που έχεις απαιτήσει από μένα. Αλλά αυτή η φωτογραφία δεν τη βλέπετε, τη φάση αυτή δεν τη βλέπετε? Όχι. Αφού με περιμένανε. Μάλιστα. Και τελικά έγινε η αλλαγή. Και μετά εγώ αφού διάβασα την εφημερίδα ότι δημοσιεύτηκε, πάω σε δικηγόρο, κλείνω δικηγόρο και κάνω μήνυση. Σε κουπανική διευθύνηση. Λοιπόν, ήταν η χειρότερη μορφή της Χούντας, η Ιωαννίδης της επικεφαλής. Δηλαδή αν ήταν αυτό με τον Αθλανή, σε καμία περίπτωση δεν γινόταν. Σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, ο Ιωαννίδης είχε ορίσει έναν πρίτζι της Άρσεως Βαρών, γενικό αρχηγό, όπως έναν γενικό γραμματέα αθλητισμού. Η διαδικασία είναι η εξής. Την τελική απόφαση θα την πάρει ο γενικός γραμματέας αθλητισμού. Διότι η υπόθεση πήγε στην ΕΠΟ, παραπέφθηκε στην Γενική Γραμματεία και λέγω είμαι αναρμόδιος. Μάλιστα. Να ασχοληθώ. Σε τη λήξανε σε μία κόλλα χαρτί δηλαδή. Τι, τίποτα. Μάλιστα. Ζητώ εγώ 3-2 φορές. Έχουν εδώ μαζί μου. Τους κατεβάζω στην Αθήνα, τους 2 δικηγόρους μου. Ζήτησα ραντεβού, μου λέει δεν γίνεται. Λέω θα έρθω την ημέρα εκεί. Πηγαίνω και την μία και την άλλη και βλέπω τον Καμπάνη να περιφέρεται στα γραφεία μέσα και εγώ να περιμένω εκεί 3 ώρες και δεν με δέχεται. 2 φορές. Μάλιστα. Γιατί δεν με δέχεσαι? Όχι, δεν με λέω. Δεν με δέχεται. Εν πάση περιπτώσει, πάμε μετά. Με κάλεσε εμένα να πάω στον Καναδά. Πήγα στον Καναδά για να έχω μια αγωνιστική δράση. Ναι. Και γυρίζω από εκεί τον Καναδά για 10 μέρες στη Θεσσαλονίκη και εκεί το δικαστήριο. Και πάμε λοιπόν και το δικαστήριο ξεκινάει φόβο κατά μεσάνυχτα. Λοιπόν. Με γιαζόμουν, εγώ δικαστήριο έκανα. Κάποια στιγμή με ρωτάει εμένα ο πρόεδρος. Πότε παίρνετε πριν? Λέω μόνο όταν κερδίσουμε. Υπάρχει μια περίπτωση εκτός έδρας, ένα μεγάλο παιχνίδι να το πάρουμε εκεί και επειδή τα ξεμακάλα μας δώσει κάποια χρήματα έτσι σαν ανταμοιβή της προσπάθειας που κάναμε. Όταν χάνετε, λέει ο πρόεδρος, παίρνετε πριν. Λέω, πώς θα πάρουμε πριν, αφού χάσαμε. Λέει, έχετε πάρει. Εμένα το τι είναι αυτό. Το δικαστήριο, επειδή είχε αντιληφθεί την υπόθεση, δεν υπάρχει τίποτα κανένα στοιχείο εις βάρος μου. Απλά και μόνο ήθελα να με συγκομφανίσω στον κόσμο, να μου χαλάσουν την εικόνα. Πριν από τον αντίπαλο. Θα βρει αντίληψη. Λοιπόν.
Μην γελάς καθόλου. Όχι, το πριν όπως το έλεγε η έδρα εννοούσε τον αντίπαλο. Ναι, μου λέει ο πρόεδρος, έχετε πάρει λεφτά ποτέ? Όταν χάσατε, με περιμένουν να κάνω ένα λάθος, να μου πούν κάντε συμβιβασμό να τελειώνουμε. Λέω βεβαίως, και σηκώνεται όρθιος αυτός. Α, μάλλον το πιάσαμε. Ντοκουμέντα μου λέει, έχεις? Βεβαίως, του λέω. Και μόλις λέω βεβαίως, βγάζω από την τσέπη του σακακιού ένα έγγραφο, το οποίο ήταν επίσημο του ΑΣΥΜΑΡΗ, που έγραφε μέσα ένα πριν που πήραμε από έναν αγώνα που χάσαμε. Απίθανο. Κατάλαβες. Απίθανο. Νικόμου. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και το άλλο. Ναι. Εκείνη τη στιγμή εκνευρίστηκε ο Καμπάνης και είπε μία κουβέντα. Γαμώ το. Συγγνώμη για την επανάληψη που κάνω. Ναι, δεν πειράζει. Ο δε πρόεδρος παρακολουθεί στην έδρα του. Τι γίνεται εδώ πέρα? Αυτοί κατηγορούν αυτόν. Και αυτό θέλει. Πώς το λένε, κατηγορείτε. Και θυσία για εσάς. Ο πρόεδρος αμέσως κατάλαβε τι συμβαίνει. Αναβολή είπε. Και την πάει μετά τον Νοέμβριο μήνα. Εν τω μεταξύ, εγώ σε τιμωρούμε. Σε τιμωρούμε. Και όταν πήγαμε στο δικαστήριο, πέσαμε σε ένα πρόεδρο, ο οποίος πρόεδρος 33 τουλάχιστον υποθέσεις τις καθάρισε μέσα σε μια μισή ώρα με συμβιβασμό. Μάλιστα. Ωραία. Και εντάξει. Εγώ ήθελα να γίνει δίκη. Ναι. Ή εγώ είμαι ο αλήτης, ή είστε συκοφάντες. Και πολύ περισσότερο εσείς. Γιατί εσείς εκφράζετε τον Άρη. Εγώ είμαι ένα κομματάκι, είμαι ποδοσφαιριστής. Εσείς όμως, σαν διοίκηση, συγκροφαντείτε τους αμυντάς σας και πολύ περισσότερο στον αρχηγό της ομάδας του οποίου 7 ετία που είμαι εκεί. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Πώς θα το επιτρέψουμε? Νίκο μου, θέλω να πάμε και στην ΑΕΚ. Έχουμε 10 λεπτά να μην αδικήσουμε την ΑΕΚ, γιατί θα στεναχωρηθώ κι εγώ έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς ήρθε στην ΑΕΚ, Λουκάς Μπάρλος, άλλες εποχές, έτσι, μια νέα πρόκληση στην καριέρα σου. Και όχι μόνο αυτό, γιατί στην ΑΕΚ, πέρα από την εξαετία που έμεινες ως ποδοσφαιριστής από το 1976 μέχρι το 1982, υπήρξες και βοηθός προπονητή το 1986-87, βασικός προπονητής το 1987, έχεις κάτι στον πάγκο της ΑΕΚ ως βασικός προπονητής της ομάδας. Θέλω όλα αυτά να τα πούμε με το δικό σου γνωστό χυμαρόδι τρόπο, αλλά το πρώτο συνέστημα, φεύγεις από τον Άρη που είσαι γεννημένος, μεγαλωμένος από παιδί με τον μπαμπά στο χέρι, στο κλειάν της Βικελίδης κλπ. Και πας σε μια άλλη τελείως διαφορετική ιστορία που μόνο συνδέεται με τα χρώματα, το κίτρινο και το μαύρο. Κοιτάξτε, πρώτα, αυτά χρώματα. Είναι οι ομάδες. Οι ομάδες είναι, τις ομάδες αυτές ακολουθεί ένα μεγάλο μέγεθος της κοινωνίας. Και όλοι μαζί είναι φίλοι του ποδοσφαίρου. Έχουν υποχρέωση να προσφέρουμε στο ποδόσφαιρο και να προσφέρουμε στην ομάδα και να ικανοποιήσουμε τον κόσμο, δηλαδή να του δώσουμε επιτυχίες και να τον κάνουμε υπερήφανο. Λοιπόν, την εποχή που ανεβλήθη η δίχη μου, εγώ είχα κάνει μία κίνηση για ένα νόμο ο οποίος ίσχυε. Δηλαδή ποιο είναι ο νόμος? Ο νόμος της δεκαετίας. Δεν πήρε χαμπάρι κανένας. Όταν παρουσιάσει την εφημερίδα ότι εγώ έχω υπογράψει στην ΑΕΚ, είχα υπογράψει στην ΑΕΚ, έκανα συμφωνία με τον Παλού, τρελάθηκαν όλοι. Γιατί έβλεπες Παπαγιάννου ελεύθερος, Μπαρδομάδες ελεύθερος, ο άλλος ο Κούδας ελεύθερος, όλοι ελεύθεροι μετά το 64. Λοιπόν, η Ελλάδα συνήθως τι έκανε? Δεν την ακύρωσε αυτή την απόφαση. Απλά όρισε μια καινούργια κατάσταση. Δηλαδή, ορίζουν την οκταετία. Αντιδεκαετία, το έκανε οκταετία. Στην ουσία ήταν εννιαετία. Αυτή εδώ δεν συμπεριλάμβανε εμένα. Εγώ είχα 64 μέρα, είναι πολλά χρόνια. Ναι. Λοιπόν, και γίνεται αυτή, ο Άρης ζήτησε λεφτά. Και όταν τηλεφώνησε ο Μπάλος, τον πρόεδρο του Άρη, τον Απόστολο, τον Γεωργιάδη, του είπε βεβαίως, θα τον δώσουμε. Γιατί δεν με αφήνατε να φύγω νωρίτερα? Γιατί ο Άρης είχε πάρει γύρω στο 1.100.000. 1.82 πήρε. Μάλιστα.
Εμένα δεν με τιμώρησε μόνο η διοίκηση του Καμπάνη, Νίκο. Εμένα με τιμώρησε και η επόμενη διοίκηση. Γιατί? Γιατί όλοι τρέμανε τον Καμπάνη. Αυτό μου το έμενε οι ίδιοι. Μάλιστα. Του λέω, γιατί ρε φέρεστε έτσι? Λέει, τι να κάνουμε, λέει ο Καμπάνης. Μα ο Καμπάνης λέει, δεν είναι διοίκηση. Λέει, Νίκο, δεν καταλαβαίνεις. Το φοβόμαστε. Τι φταίω εγώ? Λοιπόν, την πρώτη χρονιά έπαιξα 40 λεπτά. Ναι. Μόλις με βελωτικά στο Παναγούλια σε αλλαγή, μέσα στο 50, σε ένα γήπεδο το οποίο είχε πάρα πολύ κόσμο, είχε κόψει τότε 12.000 εισιτήρια με τον Μπάζη Γιάννηνα. Όταν πήγα εγώ μέσα, με χειροκρότησε όλο το γήπεδο, όλο το γήπεδο, και φύγανε 11 άτομα. Κουίς, πολύ εύκολο. Ποιοι ήταν αυτοί οι 11, που λένε? Η πρώην διοίκηση. Σηκωθήκανε και φύγανε. Εγώ μόλις το πληροφορήθηκα, η πρώτη σου νίκη είναι αυτή. Διότι αυτοί δεν λέγανε ότι εγώ ποτέ θα μπω στο Αριλάου και εγώ τους έβγαλα έξω. Μόνο μη γελάς καθόλου. Λοιπόν, ευτυχώς όμως που είχα την ψυχραιμία να αντιμετωπίσω με ηρεμία όλες αυτές τις καταστάσεις. Διότι όλοι στον Άρη, όλες οι διοικήσεις με περιμένανε να κάνω λάθος. Δηλαδή, αν εγώ πλακωνόμουν με κανέναν παράγοντα εκεί πέρα μέσα, θα είχα 1000% δίκιο. Αυτή θα κάνανε, θα μου μαμπρίζαν την εικόνα και θα λέγανε σ' άλλη σωμα, αυτό τον αλήθεια, πάρετε. Ναι, κατάλαβα. Λοιπόν, Νίκο μου... Κατάλαβες. Ο Μπάρλος όμως το ναι. κράτησε και μετά, όταν έγινε 8 ετία, πήρε τηλέφωνο ο ίδιος και πήγε και υπέγραψε την ΑΕΚ. Και από εκείνη τη στιγμή μου άλλαξε η ζωή μου. Και ένα τελευταίο να σας πω, ότι η μητέρα μου όταν τελείωσε η μεταγραφή στην ΑΕΚ, κάθε βράδυ στην προσευχή της έλεγε: Θεέ μου, να αγιάσουν τα κόκαλα του Καμπάνη για το καλό που μας έκανε. Λοιπόν, το καλό που μας έκανες και εσύ όμως, κάτσε ναι. λίγο το ηχητικό αυτό, άκουσε ναι. λίγο να θυμηθούμε μαζί, Νίκο. Στην παράταση δεν άλλαξε το 3-0 και έπειτα άρχισαν πια τα πέναλτι, ενώ όλη η Ελλάδα πραγματικά αγωνιούσε. 3-3 είναι τώρα τα πέναλτι αυτή τη στιγμή. Έχουν ευστοχήσει οι αντίπαλοι σε όλες τις προσπάθειές τους. Ο Νικολούδης θα χτυπήσει το τέταρτο πέναλτι για την ΑΕΚ. Θα στοχίσει, θα στείλει την μπάλα out. Θα παγώσει κυριολεκτικά τη Νέα Φιλαδέλφια και όλους τους Έλληνες φιλάθλους. Αμέσως μετά όμως θα κάνει ο Χριστίδης μια θαυμασία απόκρουση και θα παραμείνει το 3-3. Θα φτάσουμε στο 6-6 έπειτα από νέες επιτυχίες των αντιπάλων. Θα προχωρήσει η ΑΕΚ μπροστά 7-6 με ένα επιτυχημένο χτύπημα του Παπαϊωάννου. Και τώρα θα δούμε το 7ο χτύπημα από πλευράς Queen's Park, τον Web δηλαδή, με την εξαιρετική απόκριση του Χριστίδη που έδωσε την πρόκριση τελικά στην ΑΕΚ. Νίκο, είναι αυτή η μεγαλύτερη στιγμή της καριέρας σου? Όχι μόνο δική μου και της ΑΕΚ. Εγώ είχα την απόκριση, είχα την προσωπική μου επιτυχία που κάθε ποδοσφαιριστής τη δικαιούται. Η ΑΕΚ όμως πραγματοποίησε τη μεγαλύτερη διάκριση στην ιστορία, η συμμετοχή στον ημιτελικό UEFA. Δεν το έχει πετύχει μέχρι τώρα. Πώς αισθάνθηκες τότε, γιατί ο Λάκης Τεριούδας είχε μια εκπληκτική πορεία στους αγώνες αυτούς, έτσι, με αποκορύφωση την εμφάνιση στην Μεγάλη Βρετανία, στο Baseball Ground, την έδρα της Derby County. Έτσι. Ο πρώτος που το ανέφερε ήμουν εγώ. Ναι, όχι, πώς αισθάνθηκες όταν ο Φάντρογκ σου λέει μπες εσύ τώρα, γίνεται η αλλαγή, λέγαμε, εμείς βλέπαμε τις τηλεόρασεις, λέγαμε τι γίνεται τώρα, γιατί βγάζει το Στεριούδα. Και σου λέει μπες εσύ και πάρε το παιχνίδι με λίγα λόγια. Ναι. Κοίταξε, όταν ήρθα εγώ στην ΑΕΚ, ήμουνα πάντοτε από μικρό παιδί πολύ σοβαρός στις προπονήσεις. Ενώ ήξερα ότι δεν θα παίξω, εγώ έκανα προπόνηση λες και θα ήμουν βασικός στην ομάδα. Εγώ είχα πει ότι ένας από τους λίγους στυλοβάτες της εξαιρετικής εκείνης πορείας της ΑΕΚ ήταν ο Λάκης Τεριούδας. Εγώ να ήμουν προπονητής, αυτό θα έβαζα. Αυτό το έχω πει, μα έτσι είναι. Λοιπόν, όταν κάναμε τις προπόνησεις απέναντι, εγώ είχα μεγάλη επιτυχία. Έπιανα 5 με 6 από τα 10. Ο Λάκης κανένα. Κάποια μέρα είδα τον Φάντρογκ από πίσω μου. Είδα παρακολουθήσει τι στο διάλογο κάνω και έχω επιτυχία. Τα άφησα εγώ εκεί. Μετά όμως από 4-5 μήνες, είδα στα Ματιάδης και μου είπε ότι Νίκο, πες με ένα μάτι με τον Πάοκ εδώ, Κύπελλο, στη Θεσσαλονίκη. Αν πάμε στα απέναντι, θα παίξεις εσύ, μου είπε.
Λέω, Ανδρέα μου, θα πω πάντα έτοιμο είμαι. Εντάξει. Έγινε πέναλτι. Όχι, έγινε πέναλτι. Αν σοφάριζε η ΑΕΚ, θα πέναμε. Αν τελειώνω 2-2, θα πέναμε στα πέναλτι. Παράταση στα πέναλτι. Είχα, ας πούμε, την, πώς το λένε, την περίπτωση να παίξω εγώ. Αυτό όμως δεν έγινε. Γιατί όταν σφίριξε το πέναλτι, ουδής παίχτης ΑΕΚ δεν πήρε την μπάλα να τη στήσει και να εκτελέσει το πέναλτι. Κάτι που το παρατήρησε και το σχολίασε ο προπονητής της Queen's Park Rangers που παρακολούθησε την ΑΕΚ. Σέξτον. Ναι. Λοιπόν, εντάξει, αφού δεν είναι αυτό, άλλα τα λόγια, άλλα η πράξη. Είναι το παιχνίδι αυτό, το 2-0, είναι πολύ δύσκολο να τα ανατρέψει. Αλλά έχει δικαίωμα να πάρει το παιχνίδι. Το πετυχαίνει. Το πετυχαίνει η ομάδα. Βλέπω τώρα εκεί στον πάγκο, γίνει μια αλλαγή. Ζητάει αλλαγή, δεν θυμάμαι ποιος ήταν. Λέει κάτσε μέσα. Ο Μάλλο, εκεί υποψιάστηκα. Έρχεται ο Σταματιάς, μου λέει ο Φάντο, πρέπει να πάω να κάνει ζέσταμα. Τροχάδιν εγώ. Έκανα το ζέσταμα και πάω να μπω μέσα. Είναι ο ρεπόρτης και ο διετής. Τι γίνεται, το τι νούμερο έχεις, του λέω το ένα. Κοιτάς, μην κοιτάς τα μάτια. Ποιος βγαίνει, το ένα του. Κοιτάει ο ένας τον άλλον. Αυτός ο άνθρωπος είναι μηδέν στην άμυνα, στην νηστεία του. Δεν έχει τραυματιστεί, γιατί κάνει αλλαγή αυτή. Στο τέλος όμως το κατάλαβα. Το κατάλαβα. Πάση περιπτώσει. Νίκο, μου έχουμε δυστυχώς ένα λεπτό ακόμα. Θέλω να μου κλείσεις με το συνέστημα όταν έπιασε το πέναλτι και μπήκε όλος αυτός ο κόσμος. Εγώ θέλω να σου πω, ήμουν πιτσιρικά σε 9 χρονών, μέναμε στην πλατεία Αμερικής. Μόλις πιάνει το πέναλτι ο Χριστίδης, φεύγω από τον 5ο όροφο στη τα σκαλοπάτια και πηδάω στον 4ο και φώναζα Χριστίδης. Αυτό θέλω να σου πω. Πες μου και εσύ πώς ένιωσες όταν έπιασε το πέναλτι του Web και μπήκε ο κόσμος μέσα. Μην ισχυτάς, ήταν όταν έγινε η απόκριση πρώτη, μετά εκείνο, εκείνη την, πώς το λένε, το κρύωμα που είναι, το κρύο εκείνο, συνέστημα της κερκίδος, εγώ αναπήδησα 1-2 πόντους από το έδαφος. Ενώ πατούσα, δέθηκε για 2 πόντους πιο ψηλά. Λοιπόν, όταν έγινε το πέναλτι, το δεύτερο, και η ΑΕΚ έπαιρνε την πρόκριση, σύστηκε όλη η Ελλάδα. Διότι αν θυμάσαι την εποχή εκείνη, κάθε Τετάρτη έβλεπε όλος ο κόσμος την ΑΕΚ. Βέβαια, με την τηλεόραση. Διότι η ΑΕΚ στην πλειοψηφία των ετών, των αγωνιστικών ετών, ήταν ένα σεμινάριο ποδοσφαίρου, χαιρός να την βλέπεις. Υπήρχαν όμως και δύο προπονητές καταστροφής του ποδοσφαίρου, ο Τσάκναλη και ο Στάνκοβιτς, οι οποίοι με την καταστροφή του ποδοσφαίρου που κάνανε κατακτήσανε 3 πρωταθλήματα. Μάλιστα. Νίκο μου, πρέπει να κλείσουμε. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Πάρα πολύ που τα είπαμε. Καλή να χρονιά έχουμε, να έχουμε, καλή έτσι. Καλή χρονιά σε εσάς και σε όλο τον κόσμο. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Φίλες και φίλοι, εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το 2023. Τη Δευτέρα θα είμαστε εδώ. Ακολουθεί ο Γιώργος Διονυσόπουλος. Ευχαριστούμε.